Χαίρετε. Έχουμε θεματάρα. Το βλέπετε και από τον τίτλο. Γύρισε στην παντρεμένη και με άφησε μπουκάλα. Ετοιμαστείτε, είναι πολύ ωραίο θέμα. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Εκτιμώ πολύ τα βίντεο σου και σε παρακολουθώ συνέχεια. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Βρίσκομαι σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση και αποφάσισα να σου στείλω, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές κοπέλες που περνούν τα ίδια ή παρόμοια με μένα. Πριν κάποιους μήνες, έκανα σχέση με έναν συνάδελφο από τη δουλειά. Εγώ είμαι γύρω στα 25 και αυτός γύρω στα 50. Με πλησίασε, με κολάκευσαν οι τρόποι του, τα κομπλιμέντα του και θεωρώ πως έτσι έπεσα στην παγίδα. Το μόνο που ήξερα για την προσωπική του ζωή ήταν πως είχε χωρίσει εδώ και πολλά χρόνια και είχε ένα παιδί που δεν το βλέπει και πολύ συχνά. Στην αρχή της σχέσης μας, μου αποκάλυψε πως είχε ερωτική σχέση με μια παντρεμένη εδώ και 15 χρόνια. Σοκαρίστηκα, αλλά δεν απομακρύνθηκα. Η σχέση μας συνεχίστηκε κανονικά. Με εκείνη το έληξε σχεδόν αμέσως και ήμασταν μια χαρά. Για να καταλάβω, κοπελιά, σε πλησιάζει αυτός ο κύριος ο κατά τουλάχιστον 15 χρόνια μεγαλύτερός σου και ο ηλικιωμένος από σένα? Σε φλερτάρει ενώ ήδη έχει 15 χρόνια σχέση με μία παντρεμένη και το λύγει σχεδόν αμέσως μετά που θα σου το πει? Ding, 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 οι καμπάνες, κόκκινες σημαίες όπως τα γυαλιά μου πολλές. Πήγαμε διακοπές το καλοκαίρι μαζί, περνούσαμε πολύ ωραία μαζί. Έξω μου έλεγε πως μαζί έξω, μου έλεγε πως είναι ερωτευμένος, μ' αγαπάει πολύ, πόσο του έλειπα όταν δεν με έβλεπε. Όλα σαν ροζ συννεφάκι. Πριν λίγο καιρό ξαφνικά όλα άλλαξαν. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην ερωτική μας πράξη. Ελπίζω να μην είναι λόγω ηλικίας, αλλά τα 50 δεν είναι μεγάλη ηλικία. Θεώρησα πως ήταν απλώς άγχος και έτυχε όμως και έγινε και δεύτερη φορά. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα, το ίδιο έδειχνε και αυτός. Προφανώς αισθάνθηκες άσχημα γιατί ένιωσε ότι υπήρχε συναισθηματικός λόγος για να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη συναισθηματική πράξη. Γιατί όταν ο λόγος είναι βιολογικός, όταν κάποιος έχει ένα θέμα με τη στήση του, θα το πει: η αγάπη μου, δεν ξέρω τι γίνεται, να πω σε έναν ουρολόγο να με δει. Άλλαξε η συμπεριφορά του από τότε, σταμάτησαν τα γλυκόλογα, απομακρύνθηκε. Εγώ δεν άντεξα και του είπα πως αν δεν νιώθει κάτι για μένα, να μου το πει στα ίσα. Το ένστικτό μας, τον gut instinct μας. Εκείνος είπε πως νιώθει μεγάλη ανάγκη, μεγάλη αγάπη για μένα, αλλά δεν αναζητάει την ερωτική μας επαφή και πως θέλει να με προστατεύσει. Από τον ίδιο φαντάζομαι. Αισθάνομαι μεγάλο κενό και ένα μεγάλο γιατί γύρισε στην παλιά του σχέση. Αν που δεν θα γύριζε! Στα παλιά καλά λιμέρια, αν που δεν θα γύριζε για να έχει μια σχέση 15 χρόνια με μια παντρεμένη, σημαίνει ότι έχουν βρει μια ολόκληρη ρότα αυτοί οι δύο, έχουν μια ολόκληρη ζωή αυτοί οι δύο. Πού πήγες και έμπλεξες, κόρη εσύ? Σε είδε ωραία μικρούλα νοστιμούλα, σου λέει ας δοκιμάσω με τη μικρή, μπας και ξεπεράσω αυτήν που είμαι μαζί της 15 χρόνια. Το έκανε γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά ηλικίας και θεώρησε ότι δεν έχουμε μέλλον? Έλα ρε. Ο άνθρωπος μας έχει δείξει από τα δεδομένα ότι τον ενδιαφέρουν οι σχέσεις με μέλλον. Μάλλον οι σχέσεις με παρελθόν τον ενδιαφέρουν. Τον σκόραρε το παράνομο και απλά του έφυγε? Δεν ξέρω. Το καλό, το κακό είναι πως τον βλέπω στη δουλειά και δυσκολεύομαι να τον ξεπεράσω. Ενώ έχουμε τελειώσει, έκανε κίνηση και μου έφερε και λουλούδι και με φίλησε. Πόσο μπερδεμένη και απογοητευμένη νιώθω. Πόσο μπερδεμένη και απογοητευμένη νιώθω και δεν ξέρω και πώς να φερθώ, καθώς είμαστε μαζί στην ίδια δουλειά και τον βλέπω. Με πονάει να τον βλέπω γιατί είχα προσδοκίες που μου είχε προκαλέσει αυτός με τις πράξεις του και τα λόγια του. Ελπίζω να μην σε κούρασα. Ουφ, όχι, με κούρασε εσύ εμένα, αυτός μας έχει κουράσει. Της έγραψα εγώ: αγάπη μου, τι τον θες αυτόν τον άνθρωπο που είναι τόσο μεγαλύτερό σου και έχει κόλλημα με την παντρεμένη? 15 χρόνια παράνομη σχέση, τεράστια κόκκινη σημαία. Θα το κάνω βίντεο, κουρδίστηκα. Δεν ξέρω γιατί κόλλησα έτσι μαζί του, μου απάντησε η φίλη, ενώ ουσιαστικά κατάλαβα ότι δεν κάνει για μένα. Με ενοχλεί πλέον η πολύ παρουσία του, αλλά θα το ξεπεράσω με τον καιρό εστιάζοντας περισσότερο στον εαυτό μου. Περιμένω το βίντεο σας με αγωνία.
Θα κόψω κάθε δικλία και δικλίδα επικοινωνίας μαζί του, οριστικό αντίο στους αδιάγνωστους. Όντως, οριστικό. Μπαμ και κάτω. Βρε το παιδί, βρε το αγόρι. Στα 50 έχει λέει παράνομη σχέση, παράλληλη σχέση με παντρεμένη για 15 χρόνια. Χώρισε λέει αυτός και έχει παράνομη σχέση με παντρεμένη. Να υποθέσω εγώ έτσι που μπορεί να πέσω και μέσα, ότι ήταν και δυο παντρεμένοι και είχαν σχέση και αυτός χώρισε και αυτή δεν χώρισε. Να υποθέσω, μπορεί φυσικά, μπορεί και όχι. Καταρχάς, στον εργασιακό μας χώρο δεν είναι καλή ιδέα να δημιουργούμε ερωτικές σχέσεις, γιατί έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα μετά. Όταν τελειώσει άδοξα και όταν τελειώσει άσχημα και με πόνο μια ερωτική σχέση, είναι δύσκολο μετά να το ξεπεράσουμε, γιατί τον έχουμε τον άλλο να τον βλέπουμε στη δουλειά. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν δύο άνθρωποι ερωτευτούν, που δουλεύουν στην ίδια δουλειά και γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον και έχουν αναπτύξει πρώτα μια πολύ καλή φιλία και επαγγελματική συνεργασία και μετά δημιουργηθεί ερωτική σχέση και είναι και οι δύο ελεύθεροι και είναι και οι δύο ξεκάθαροι και δεν έχουν σκελετούς μέσα στα ντουλάπια τους και δεν ξεκινάνε να φλερτάρουν ενώ έχουν μια άλλη σχέση στην αναμονή ή στην παράλληλη, να τρέχει παράλληλα, δεν είναι κακό να κάνει σχέση. Έχουν υπάρξει και πολύ καλοί γάμοι που ξεκίνησαν από συνύπαρξη στον εργασιακό χώρο για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο γνωρίστηκαν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι, ήξεραν ένας τον άλλο μέσα έξω και μετά έφτιαξαν ερωτική σχέση. Εσύ όμως αυτόν δεν τον γνωρίζεις. Φαντάζομαι θα είσαι καινούρια στη δουλειά. Αφού αυτός είναι και τόσα χρόνια μεγαλύτερός σου, δεν τον γνωρίζεις, δεν γνώριζες την ιστορία του, ήξερες μόνο ότι ήταν χωρισμένος και είχε ένα παιδί που δεν το έβλεπε. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι απαραίτητο κόκκινη σημαία ότι ο άλλος έχει παιδί που δεν το βλέπει, γιατί μπορεί να έχει κάνει μάνα γονική αποξένωση και γι' αυτό να μην βλέπει το παιδί. Απ' την άλλη όμως, είναι πολύ μεγαλύτερό σου 15 χρόνια και στην ηλικία που είσαι εσύ 20 και κάτι και αυτός είναι 50 πλάς, είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τώρα να ήσουν εσύ, ξέρω εγώ, 35 και αυτός 60, τι να πω, δεν ξέρω παιδιά. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των μεγάλων διαφορών ηλικίας, ειδικά όταν είναι ο άνδρας μεγαλύτερος. Έχω και ένα ρητό που το λέω κάνοντας πλάκα φυσικά, αφού η άνδρα είναι που θα πάρεις, να τον πάρεις και νεότερο να σώνει. Όχι να τον πάρεις και μεγαλύτερο να μην σώνει. Και όταν λέω να μην σώνει δεν εννοώ σεξουαλικά απαραίτητος, εννοώ και ψυχικά, να είναι φρέσκος ο άλλος ψυχικά. Φυσικά υπάρχουν οι εξαιρέσεις των ανθρώπων που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και έχουν περισσότερη νεανικότητα από νεότερους ανθρώπους. Στην περίπτωση αυτή όμως, αυτός ο τύπος ήταν κολλημένος εδώ και 15 χρόνια με την ίδια γυναίκα. Γιατί δεν κάνεις 15 χρόνια σχέση με μια παντρεμένη αν δεν είσαι κολλημένος μαζί της. Και δεν γίνεται να ξεκινάμε μια καινούρια σχέση για να ξεπεράσουμε αυτή που ήδη έχουμε. Που αυτή η σχέση έχει τεράστια προϊστορία. Τεράστια προϊστορία, 15 χρόνια σχέση. Να είναι αυτή παντρεμένη και αυτός χωρισμένος και να είναι μαζί. 15 χρόνια σχέση είναι σχέση ζωής αυτή. Πού πας εσύ ξυπόλυτη στα αγκάθια? Πού πας τώρα να διαγωνιστείς με τη γυναίκα με την οποία είναι τόσο στενά συνδεδεμένος? Ίσως αυτή η γυναίκα να είναι πιο στενά συνδεδεμένη μαζί του από ότι είναι με τον άντρα της. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και ούτε μπορούμε να την κρίνουμε κιόλα στη γυναίκα. Αυτό μας ενδιαφέρει εσύ. Όταν ο άλλος σου λέει έχω 15 χρόνια σχέση με μία παντρεμένη και έχω ακόμη σχέση και θέλω να τα φτιάξω μαζί σου για να ξεπεράσω την παντρεμένη, του λες πήγαινε στην παντρεμένη σου. Δεν κάνεις σχέση μαζί του. Φυσικά αυτό είναι κάτι που θα το μάθεις από εδώ και πέρα και δεν πρόκειται να το ξαναπάθεις. Γιατί δεν είναι καλή ιδέα να γινόμαστε εμείς το εργαλείο με το οποίο να ξεπεράσει ο άλλος το οποιοδήποτε κόλλημα. Άσε μου, μπορεί να τσακώθηκε και με τη φιλενάδα του και να του πει αυτή να χωρίσουν, δεν ξέρω εγώ τι, και στην προσπάθεια του να ανακάμψει, έκανε ένα rebound relationship μαζί σου, μια σχέση ανάκαμψης μαζί σου, και μετά όταν τα ξαναβρήκανε, τον τράβηξε αυτό το οποίο πραγματικά έχει επενδύσει συναισθηματικά πάνω σε αυτό και πήγε πίσω. Και γι' αυτό και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σεξουαλικά. Όταν ένας άντρας είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα, δεν μπορεί να λειτουργήσει σεξουαλικά με μια άλλη γυναίκα. Ναι, βεβαίως. Και παίχτης να είναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει σεξουαλικά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σεξουαλικό όταν είναι ερωτευμένος με μία συγκεκριμένη γυναίκα. Μπορεί το διάστημα που προσπάθησε μαζί σου στην αρχή να είχαν χωρίσει όντως, να είχε τελειώσει και να προσπαθούσε αυτός να χτίσει τη δικιά σας τη σχέση. Ίσως αυτή, δεν ξέρω, υποθέτω, υποθέσεις κάνω,
Όταν ένιωσε πως τον χάνει, να κατάλαβε πως τον θέλει και να τον τράβηξε πίσω. Ό,τι και να έχει γίνει όμως, εσύ δεν έχεις χώρο μέσα σε εκείνο το τρίγωνο. Και δεν είναι καλή ιδέα να βρίσκεσαι μέσα σε εκείνο το τρίγωνο. Είναι κρίμα και ο άνδρας της, ο οποίος υποθέτω πως δεν το ξέρει και βρίσκεται σε εκείνο το τρίγωνο, αλλά δεν χρειάζεσαι εσύ να σε εκείνο το τρίγωνο. Μία νέα κοπέλα. Μία κοπέλα η οποία μπορείς να επιλέξεις να είσαι με έναν άνθρωπο που να θέλει αποκλειστικά εσένα και που να το γνωρίσεις καλύτερα προτού δημιουργήσεις ερωτική σχέση μαζί του. Έχεις πάρει ένα μάθημα, αγάπη μου. Λυπάμαι που ταλαιπωρήθηκες, λυπάμαι που πληγώθηκες. Τέτοιου είδους καταστάσεις είναι πολύ τραυματικές για την ερωτική μας αυτοπεποίθηση. Δηλαδή τώρα να είσαι μια κοπέλα 25 χρονών, να σε πλησιάζει ο πενιντάρης, να σε φλερτάρει, να σε καταφέρνει να τα φτιάξετε, να σου λέει αφού τα φτιάξατε ότι τα έχει και με μια παντρεμένη εδώ και 15 χρόνια και καλά λίγο καιρό μετά να το λύγει. Να κάνει όλη του την προσπάθεια για να περάσει καλά μαζί σου. Γιατί στην προσπάθεια κάποιος να ξεπεράσει κάτι άλλο, μπορεί να βάλει πάρα πολύ προσπάθεια. Λες, πήγατε διακοπές, ήσασταν μαζί. Μπορεί να έλεγε, αχ, τι ωραία με αυτή την καινούργια μου φιλενάδα. Μπορώ να βγαίνω έξω και να κυκλοφοράμε ελεύθερα και να μην έχουμε θέμα πώς θα μας δει ο άντρας της. Α, με αυτή μπορώ να πω και για φαγητό. Ενώ με την παντρεμένη δεν μπορώ να πω και για φαγητό. Μπορεί όλα αυτά να του δίναν την ενέργεια, να του δίναν την όθηση για να επενδύσει στη δική σας σχέση. Προφανώς ήρθε πίσω έτσι. Σαν την ηλεκτρική σκούπα, σαν το hoovering, η παντρεμένη και τον πήρε. Φυσικά δεν ξέρουμε αν η παντρεμένη είναι χειριστική ή τι είναι αυτός. Ούτε μας ενδιαφέρει η φιλενάδα του. Πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι αυτός, ότι δεν είναι τίμιος. Δεν είναι ξεκάθαρος απέναντί σου. Δεν φλερτάρεις μια γυναίκα όταν ήδη βρίσκεσαι σε σχέση με άλλη. Δεν φλερτάρεις έναν άνδρα όταν ήδη βρίσκεσαι σε σχέση με άλλον άνδρα. Δεν φλερτάρεις έναν άλλον άνθρωπο όταν έχεις ατέλειωτο ερωτικό δέσιμο μέσα σου με άλλους ανθρώπους ή με άλλο άνθρωπο. Αυτός είναι ένας κανόνας εντιμότητας και ηθικής. Γι' αυτό δεν είναι καλή ιδέα να λέμε ο έρωτας με έρωτα περνάει και να συμβουλεύουμε φίλους και γνωστούς άμα είναι απογοητευμένοι από ένα χωρισμό ή άμα δεν πάει καλά η σχέση τους να κάνουν άλλη σχέση ή να συμβουλεύουμε και τους εαυτούς μας. Τελειώνει μια σχέση. Καθόμαστε να φάμε τα μούτρα μας, να πενθήσουμε το τέλος της σχέσης, κάνουμε ψυχοθεραπεία να ξεπεράσουμε το τι βιώσαμε μέσα σε εκείνη τη σχέση, τι είναι συνεξάρτηση, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο ή οτιδήποτε, και μετά άμα καθαρίσουμε και απελευθερωθούμε, τότε προχωρούμε παρακάτω. Και έτσι ένα tip, μια συμβουλή για όσους παρακολουθείτε αυτό το βίντεο που έχετε ατέλειωτα μέσα σας, που έχετε αφήσει κάποια σχέση του παρελθόντος ατέλειωτη που μπορεί να έχει και πολλά χρόνια, αλλά να μην την έχετε τελειώσει μέσα σας, πηγαίνετε να κάνετε ψυχοθεραπεία να την αποτελειώσετε μια σχέση που δεν έχει τελειώσει. Γιατί μια σχέση που δεν έχει τελειώσει και που για την οποία τρέφουμε ακόμα ελπίδες ή ψευδεστήσεις, μπορεί να σαμποτάρει την ερωτική μας ζωή εν γέννη. Μπορεί να κάνουμε άλλες σχέσεις, μπορεί να κάνουμε και γάμους, μπορεί να κάνουμε όλες τις ιστορίες, αλλά είμαστε κολλημένοι σε ένα πρόσωπο να μην μπορούμε να προχωρήσουμε. Πόσες φορές δεν μου έτυχε να μιλάω με ανθρώπους στην ηλικία των 50-60 ετών που δεν πήγαιναν καλά οι γάμοι τους ή που δεν πήγαιναν καλά η σχέση τους και να έρχονται και άνδρες και γυναίκες και να μου λένε: ξέρεις, εγώ είχα αγαπήσει τα 16 μου την πρώτη και μοναδική μου αγάπη που δεν την έχω ακόμη ξεπεράσει. Πώς μπορείς μετά να φτιάξεις υγιείς σχέσεις όταν δεν έχεις ξεπεράσει έναν άνθρωπο? Και έναν άνθρωπο να ξεπερνάς με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που είναι και ορθόδοξος, ο καλύτερος τρόπος είναι να τελειώσει αυτή η σχέση και να το εξαντλήσετε. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες δεν δίνεται η δυνατότητα να εξαντληθεί μια σχέση, γιατί μπορεί να τελειώσει βία για λόγους άλλους. Για παράδειγμα, ένα 16χρονο που έχει σχέση μπορεί να του πούνε οι γονείς του να σταματήσει αυτή τη σχέση, ή μπορεί να το χωρίσει ο άλλος και να μην του μιλάει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο δεύτερος τρόπος, αν έχει τελειώσει μια σχέση και υπάρχουν ατέλειωτα μέσα μας, είναι με την ψυχοθεραπεία. Εξαιρετική περίοδος για να ξεκινήσουμε ψυχοθεραπεία είναι μετά από ένα χωρισμό ή όταν αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κολλήματα στην ερωτική μας ζωή. Με όλη μου την αγάπη. Φίλοι, εύχομαι σύντομα να νιώσεις πολύ καλύτερα, να νιώσεις πολύ πιο δυνατή και αυτό να στο πάθημα που έπαθες να σου γίνει ένα μάθημα για το μέλλον. Και θέλω να σε διαβεβαιώσω, κοριτσάρα μου, ότι δεν είσαι καθόλου αναξιαγάπητη εσύ επειδή συνέβη και αυτό. Αντιθέτως, όσο αξιαγάπητη και να είσαι, δεν υπήρχε περίπτωση να παραμείνει μαζί σου αυτός ο άνθρωπος εφόσον είχε κόλλημα με τον μεγάλο του έρωτα, την παντρεμένη. Καληνύχτα σε όλους. Παρακαλώ πολύ κοσμιότητα στα σχόλια. Τα φιλιά μου. Γεια! Yeah.